Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και κάτι νατοτσολιάδες, νατοτσολιάδες, κάτι τρομπόνια του ΝΑΤΟ, τα οποία βγαίνουν λοιπόν και γράφουν στην λογική της υπεράσπισης της νατοϊκής συμμαχίας ότι, ακούστε, ρώσικος λαός είναι και η εισβολή στη Χερσόνα και οι διαδηλωτές κατά του πολέμου στη Μόσχα και οι μπαλαρίνες του Μπολσόη. Και οι μπαλαρίνες του Μπολσόη. Τις θεωρίες λοιπόν γράφει το να το τρομπώνει αυτό, ότι ο λαός είναι γενικά αθώος και φταίνε γενικά οι ηγεσίες αλλού. Έτσι καταλήγει. Είναι και μάγκας. Αυτά λοιπόν τα νατοτρομπόνια είναι που βγήκαν και έγραψαν ότι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν μπορεί να εντάσσεται στην πολεμική σύγκρουση τον Μπολσόη, ο Τσαϊκόφσκι, η τέχνη, αποκαλούν λοιπόν αυτούς, εμάς δηλαδή που τα λέμε αυτά που σας είπα προηγουμένως, πώς, μπαγλαμάδες. Εμείς είμαστε οι μπαγλαμάδες. Ποιοι το λένε αυτό? Τα τρομπόνια του ΝΑΤΟ. Είναι τα ίδια τρομπόνια του ΝΑΤΟ που πριν από 23 χρόνια, όταν το ΝΑΤΟ ισοπαίδωνε τη Γιουγκοσλαβία, ξέρετε τι γράφανε? Ότι στον πόλεμο, σας διαβάζω ακριβώς, στον πόλεμο είσαι υποχρεωμένος να είσαι με τον νικητή ή τουλάχιστον να μην είσαι με το χαμένο. Ο χαμένος θα είναι ασφαλώς η Γιουγκοσλαβία. Αυτά γράφανε τότε. Καταλάβατε? Τέτοια λεβέντικα κριτήρια. Αυτοί, όπως βλέπετε, θα μπορούσαν να πάρουν πολύ κόσμο στο λαιμό τους. Π.χ. το 40. Γιατί τότε ξέρετε ποιος φάνταζε ότι θα ήταν ο νικητής. Ξέρετε ποιος φάνταζε. Αν λοιπόν το κριτήριο με ποιον είσαι στον πόλεμο είναι να είσαι πάντα με τον νικητή, αντιλαμβάνεστε για τι είδους ΝΑΤΟ τρομπόνια μιλάμε. Ξέρετε τι γράφανε αυτοί οι ίδιοι, αυτοί τα τρομπόνια που μας λένε εμάς μπαγλαμάδες? Γράφανε λοιπόν τότε ότι πατριώτης ηγέτης δεν είναι αυτός που οδηγεί παλικαρίσια τη χώρα του στον πόλεμο και την καταστροφή εν ονόματι των όποιων υψηλών ιδανικών, αλλά ότι ήταν ο κύριος Σιμίτης, γιατί την ώρα που βομβαρδιζόταν η Γιουγκοσλαβία, εκείνος που είχε δείξει την ατοϊκή στάση που έπρεπε απέναντι στους συμμάχους, διαπραγματευόταν στο Βερολίνο 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά, ξέρετε, γράφονταν 25 Μάρτη του 1999. Στην εφημερίδα Βήμα γράφονταν, είχαν ξεκινήσει ήδη οι βομβαρδισμοί στο Βελιγράδι εκείνη την ημέρα. Αυτά γράφονταν όταν βομβαρδιζόταν η Γιουγκοσλαβία. Στο Βερολίνο, οι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι έκαναν τότε? Υπέγραφαν τον σφαγιασμό της. Ποιο είναι το δεύτερο μάθημα λοιπόν? Το δεύτερο μάθημα είναι ότι στον πόλεμο είμαστε με ποιον? Με αυτόν που δίνει τα φράγκα. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι είναι τέτοιοι μαέστροι ώστε να αποκαλούν μπαγλαμάδες εμάς που λέμε αφήστε ρε παιδιά έξω από τον πόλεμο τον Μπολσόη, αφήστε έξω από τον πόλεμο τη λίμνη των Κύκνων, αφήστε έξω από τον πόλεμο τον Τσέχοφ, είναι οι ίδιοι που τότε σε ένα πόλεμο, στον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, γράφανε αυτοί οι τύποι ότι το σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή δεν είναι ότι περνούν νατοϊκά οχήματα, γιατί περνούσαν νατοϊκά οχήματα τότε εδώ από την Ελλάδα. Το σημαντικό σε αυτή τη ζωή, γράφαν αυτοί οι συγκεκριμένοι, τα τρομπόνια δηλαδή του ΝΑΤΟ, είναι ότι ο πληθωρισμός έπεσε κάτω από 3%. Καταλάβατε λοιπόν γιατί η Ελλάδα έγινε τότε προγεφύρωμα του ΝΑΤΟ? Για να πέφτει ο πληθωρισμός. Και σήμερα λοιπόν που το ΝΑΤΟ συμμετέχει ξανά σε έναν από τους πολέμους, τους δικούς του πολέμους, το ΝΑΤΟ, αυτοί οι τύποι, οι οποίοι ξέρετε τι διεκδικούν, όχι το Πούλιτζερ απλώς, το ΝΑΤΟ Πούλιτζερ. ΝΑΤΟ Πούλιτζερ, έτσι. Θα τους το δώσει ο ίδιος ο Στόλτεμπεργκ αυτονών. Ενώ τότε, πριν από 23 χρόνια, ήτανε κότες νατολιράτες, τέτοιοι ήτανε, κότες νατολιράτες ήτανε, που δεν θέλανε τάχα να μπλέκουμε στον πόλεμο, έτσι δεν έλεγα τότε? Αυτό ήταν το αφήγημα τότε της εμπλοκής. Η Ελλάδα είχε γίνει
προγεφύρωμα του ΝΑΤΟ και αυτοί λέγανε εμείς δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο. Περνάγανε τα τάγκ στην Εθνική Οδό και πηγαίνανε στο Ρέντι, τα ανατοϊκά, και αυτοί λέγανε μα δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο. Τότε λοιπόν αυτές οι νατολιράτες κότες έλεγαν α, δεν πρέπει να συμμετάσχουμε στον πόλεμο ή να συμμετάσχουμε με αυτόν τον τρόπο που λέει ο πατριωτισμός. Ποιος είναι ο δικός σου πατριωτισμός? Τα φράγκα. Τώρα λοιπόν οι ίδιοι μετά από 23 χρόνια μας βγήκανε τόσο παθιασμένοι πεζοναύτες της ενημέρωσης που ούτε τα μπολσόι δεν τους ξεφεύγουν. Πάλι καλά δηλαδή που δεν είπαν όχι απλώς να τα απαγορεύσουν τα μπολσόι αλλά να τα βομβαρδίσουν κιόλας. Αλλά σας είπα περίπου μπορεί και να το πάνε διότι αυτά αλλού, έτσι, μας τα πάνε. Αυτά αλλού, γιατί ρώσικος λαός και οι εισβολείς και οι μπαλαρίνες του Μπολσόη. Όπαρε μάγκα, όπαρε μάγκα. Φαίνεται ότι εδώ τώρα μπροστά μας έχουμε ίσως τους αυθεντικούς νατομπαλαρίνους. Αυτοί είναι νατομπαλαρίνοι που έχουν πάει την δημοκρατία της συλλογικής ευθύνης, συλλογική ευθύνη, όλοι. Και οι μπαλαρίνες του Μπολσόη και αυτοί που διαδηλώνουν όλοι το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ λοιπόν η δημοκρατία της συλλογικής ευθύνης έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Σε τι επίπεδα? Έχει πάει σε επίπεδα αμερικανοτσοπανόσκυλων ονόματι Αζόρ. Αζόρ, προσέξτε, ρο στο τέλος, όχι φι στο τέλος, Αζόρ. Αζόφ, Αζόφ είναι άλλο πράγμα. Είναι το ναζιστικό τάγμα στην Ουκρανία. Πάντως αυτό το οποίο πρέπει να τους αναγνωριστεί αυτών των τύπων είναι ότι και τότε επί Ιουγκοσλαβίας συμπληρώνονται 23 χρόνια μεθαύριο και τώρα ο νατολιβανωτός τους εκφέρεται πάντα με το ίδιο ήθος. Σήμερα αυτός που σας μιλάει είναι ένας μπαγλαμάς σύμφωνα με το συγκεκριμένο νατο τρομπόνι, με αυτό το τρομπόνι του ΝΑΤΟ. Αυτός που σας μιλάει, εγώ δηλαδή, είμαι ένας μπαγλαμάς. Μπαγλαμάδες είστε και όσοι πιστεύετε ότι τα Μπολσόη και η τέχνη πρέπει να είναι αντιπολεμική ζώνη. Καταλάβατε? Και με το ίδιο ήθος και τότε, εκείνους που διαδήλωναν απέναντι στην ατοϊκή εισβολή στην Ιουγκοσλαβία, που και εκεί είχε πρόσφυγες και εκεί είχε άμαχους, θύματα, και εκεί είχε διαμελισμένα παιδιά, και εκεί είχε βομβαρδισμένα νοσοκομεία, και εκεί είχε βομβαρδισμένα σχολεία, μέχρι βομβαρδισμένα νεκροταφεία είχε, τότε ξέρετε τι λέγανε αυτοί οι ίδιοι, αυτά τα νατοτρομπόνια, ότι όσοι διαδήλωναν τότε ήταν 10 καραγκιόζηδες και 50 σαλεμένοι. 10 καραγκιόζηδες και 50 σαλεμένοι. Φυσικά οι άνθρωποι έχουν επίπεδο. Ξέρετε πώς θα το καταλάβετε αυτό? Κάντε ένα πείραμα. Επιχειρήστε για παράδειγμα να τους στερήσετε, όχι τα Μπολσόη, έχουν τελειώσει αυτοί με τα Μπολσόη. Επιχειρήστε να τους στερήσετε το ράμπο. Εκεί να δείτε τι θα γίνει. Σε αυτή την περίπτωση είναι προφανές. Θα βάλουν τα στήθια τους μπροστά υπέρ της υπεράσπισης της τέχνης, του ράμπο.